χρόνο με τον οποίο επιθυμείτε σήμερα. Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο είχε μια αιμονή προς εμένα, γιατί συνεργαστήκαμε με την παράδοση του κ. Δημάρχου. Του απάντησα επανειλημμένα ότι πρέπει να διοικηθεί ο Δήμος και να πάει μπροστά, με βάση την απλή αναλογική που υπάρχει και την εκπροσώπηση των παρατάξεων, ο κ. Κυριανίτης επειδή υπάρχει. Φυσικά, δεν έχω κανένα σκοπό να απολογηθώ στον κ. Κυριανίτη για τις πράξεις, μας και τις αποφάσεις μας. Εμείς είπα και άλλη φορά ότι απολογούμαστε και απευθυνόμαστε για τις επιλογές αυτές στους δημότες και δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας. Αρχής γενομένης από τους ανθρώπους οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους και μας έστειλαν στο Δημοτικό Συμβούλιο με 8 Δημοτικούς Συμβούλους. Οι εκφράσεις του τύπου διδάκτου συναλλαγής, αν δεν μπορείτε κυρία Κυριανέντη να ξέρετε κάποιες εκφράσεις, να μην τις χρησιμοποιείτε. Εδώ μιλάμε ελληνικά. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει διδάκτο και συναλλαγή, δεν τις χρησιμοποιείτε. Σε μένα τουλάχιστον όχι. Αν μου πείτε ποια ήταν η συναλλαγή, συναλλαγή σημαίνει ότι κάτι γίνεται κρυφά, στο σκοτάδι, στο παρασκήνιο, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις, στο Δήμο Αλεξάνδρειας, και όχι στο φως. Εγώ συνεργάστηκα, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά με τον κύριο Δήμαρχο, μετεκλογικά. Συνεργαστήκαμε εδώ μες στον χώρο του Δημαρχείου. Όχι αλλού. Ούτε σε σκοτάδια, ούτε σε άλλους χώρους. Ήρθαμε εδώ, συζητήσαμε. Η συμμετοχή της παράταξής μου δύναμη ενότητας και ελπίδας στη διοίκηση του Δήμου, και ξεχάσατε ότι για να πείτε εμένα διδάκτορα, πρέπει εγώ να καταλάβω ποια θέση κανένα από μια θέση. Δεν το ξέρουμε. Εγώ είμαι ο πρώτος που πήρε την θέση. Αν δεν ξέρετε να χρησιμοποιείτε, εκφέρετε, χρησιμοποιείτε. Είναι εκτίθεστε χωρίς λόγο. Εκτίθεστε χωρίς λόγο. Συμμετέχουν λοιπόν δύο αντιδήμαρχοι στο διοικητικό σχήμα, συγκεκριμένα. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέρημνας και ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτή είναι η συμμετοχή. Σε 11 διοικητικές θέσεις. Για ποιες συναλλαγές μιλάτε εκεί, ποιες είναι οι συναλλαγές. Η υποχρεωτική εκπροσώπηση και συμμετοχή στη διοίκηση του Δήμου είναι συναλλαγή. Από πού και σου. Και με ποιο τρόπο. Δεν μας είπατε. Για να πετάμε λόγια του αέρα και η δάσκη στον ανεμιστήρα, μπορούμε. Κύριε συνάδελφε, συγγνώμη, σας διακόπτω. Συζητάμε για να τεκμηρώσουμε κάτι δύσκολα. Να πάμε λίγο σε αυτό το προπολογισμό. Να συνεχίσουμε λίγο την ευθυσία. Αν εσείς αντιμετωπίζετε τους πολίτες, κύριε Παναγιώτη, προσωπικά, συγγνώμη πολύ. Δεν κοροϊδεύετε κανένα. Εκεί που τα βρεθήκατε για συναλλαγές και παρακάστατε. Αλλά θα πρέπει να απαντήσει το σώμα. Είστε τελικά διοίκηση ή είναι υποχρεωτική. Κατηγορείτε και προτείνετε έργα. Από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο επαναλαμβάνετε μόνο και να πρέπει να το παραπέμπω. Κύριε Παναγιώτη, συνεχίστε. Μα εγώ μιλάω και μην ακούσετε. Συνεχίστε. Εσύ είχε. Για να το πω. Από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο και το δεύτερο είναι. Κύριε Παπαδόπουλε. Μπορώ να το δώσω. Μου δίνετε την άδεια. Να ευχαριστώ. Και εσείς. Το δεύτερο είναι η συμμετοχή, η δοκίνη δίθεν ο κ. Κυριανίδης, κάτι για αντιπολίτευση, κάνω αντιπολίτευση στη διοίκηση και εσείς στη διοίκηση. Εγώ δεν είμαι διοίκηση. Εγώ δεν είμαι διοίκηση. Εγώ είμαι παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεργάζεται με την παράταξη του κ. Δημάρχου. Αν δεν ξέρετε τη διάκριση, ρωτήστε να σας την πούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα είμαι διοίκηση. Αν υπήρχε σύνταξη σε μια ενιαία ομάδα με κοινά όργανα και με κοινές αποφάσεις. Είμαι σε διακριτή παράταξη. Και δεν κατάλαβα, θα μας απαγορεύσετε να λέμε και προτάσεις του προγράμματος μας. Εμείς καταθέσαμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα προεκλογικά και βασικά σημεία αυτού του προγράμματος, το οποίο δεν υλοποιείται με τον προϋπολογισμό του 2020, υπάρχει μια τετραετής θητεία μπροστά μας. Εγώ ανέδειξα βασικούς άξονες του προγράμματός μας. Άλλοι από τους οποίους ήδη ενσωματώνονται στις λογικές του προϋπολογισμού και άλλοι από τους οποίους άξονες θα ενσωματωθούν σταδιακά. Θα μας απαγορεύσουν να αναφέρουμε και προτάσεις. Δηλαδή, τι θα πρέπει, επειδή συνεργαζόμαστε στη διοίκηση, δεν θα μπορούμε να ενσωματώσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Αυτή είναι η λογική της συνεργασίας. Εάν δεν είναι προφανώς μια πρωτόγνωρη εμπειρία.
αυτή η συνεργασία και αυτή την πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο Κλεισθένης και η απλή αναλογική και είναι υποχρεωτική συνεργασία που παραπράξω. Με βάση λοιπόν αυτή τη λογική της συνεργασίας της ίδιας και της ενότητας εμείς που πορευόμαστε, προφανώς δεν μας αφορούν αυτά που λέτε, μπορείτε να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας και για τους άλλους που μπορείτε να τα... Κύριε Συνάδελφε, να συντομεύετε λίγο. Ναι, εσύ δεν κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα κάτι άλλο να πω. Εγώ προσπάθησα στην αρχική μου τοποθέτηση να είμαι όσο μπορούσα πιο συνενετικός και ενωτικός. Έκανα μια αναφορά και κλείνοντας και για τα τέλη που είπε, αυτά είναι προτάσεις. Δεν έγινε καμία. Εγώ δεν μίλησα για μείωση τελών. Μείωση τελών είπα την προηγούμενη φορά να είμαστε σε θέση, στην ευχάριστη θέση του χρόνου να ανακοινώσουμε μείωση τελών. Δεν το είπα σήμερα. Σήμερα είπα για την καθιέρωση κοινωνικού τιμολογίου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλο. Το λόγο έχει κύριο Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, οφείλω να δώσω κάποιες συμπληρωματικές εξηγήσεις ή αν θέλετε να κάνω μια συμπληρωματική τοποθέτηση και να κλείσουμε το θέμα και να πάμε στην ψήφιση του προπολογισμού. Θέλω να πω έτσι προς αποκατάσταση των όποιων παρεξηγήσεων υπάρχουν ότι η επιλογή των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης του κ. Πανταζόπουλου που συμμετέχουν στη διοίκηση έγινε αποκλειστικά από μένα. Αφενός μεν εκτιμώντας και θεωρώντας θετική την διάθεση της συμμετοχής στη διοίκηση αυτής της παράταξης και αφετέρου εκτιμώντας την εμπειρία κάποιων στελεχών αυτής της παράταξης. Επομένως, προς αποφυγή όλων των παρεξηγήσεων ή των κακών εντυπώσεων, πρέπει να πω ότι τα άτομα που συμμετέχουν σήμερα στη διοίκηση είναι αποκλειστικά δική μου επιλογή. Είπαμε να μην χαρακτηρίζουμε, να κρατάμε ένα πολιτισμένο επίπεδο. Τώρα, ποιο ξέρει ελληνικά, άντε να πω ότι ξέρει παραπάνω την μέση. Πάντω, του δημότε δεν μπορεί να του κοροϊδεύσει. Λοιπόν, το υπεροπροσωπικό είναι και ένα πρόβλημα. Ξέρω, το υπεροπροσωπικό είναι. Εγώ θα το αφήνω εδώ να σου αναφέρθηκε σε εμά και παρακάτω να πάρω το λόγο. Και να σου θυμίσω να απαντήσει. Οι ανεργιστήρε, ο ανεργιστήρα του λέει αυτό. Είναι 20.125. Εγώ έδωσα το ερώτημα γιατί το προτείνει εδώ για την Δήμαρχο τεχνικών έργων και καλά κάνει και συμμετέχει στη διοίκηση. Εγώ είμαι άλλη φιλοσοφία. Ότι οπωσδήποτε συμμετείχε σε μια διοίκηση θα έπρεπε να είναι μισή. Εφόσον ο λαό τον έχει επιλέξει να είναι αντιπολίτευση, αλλά δεν θέλω να κάνω να κρίνω τον κύριο Μεγιόπολη και τον κύριο Κουνκά που όντω έχουν εμπειρία και καλά είναι εκεί. Εμένα με ενοχλεί ότι κρατάει τη θέση ω επικεφαλή παράταξη ενώ προτείνει ότι πρέπει να ακούσουν τον προπολογισμό του Δήμου οι ανεργιστήρες, ότι πρέπει να κάνουν κάτι για την ανακύκλωση, ότι πρέπει να κάνουν κάτι για το κοινωνικό τιμολόγιο που το είπαμε. Και πρόεδρε, νομίζω, ο κύριο τη παράταξη, σα πρόεδρε, ο κύριο. Δεν θυμάμαι τον γιατρό, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο κύριο Τζιλιόφ. Λοιπόν, και προτείναμε εμεί κοινωνικά τιμολόγια, αλλά ειλικρινά τα προτείνετε, διοίκηση είστε. Θέλω να δεχτείτε ότι είστε διοίκηση, δεν έχω πρόβλημα που είστε διοίκηση. Αντιπολίτευση δεν είστε. Όχι, αντιπολίτευση δεν είστε, κύριε Πανταγόρη. Δεν είστε διοίκηση. Ευχαριστώ. Γιατί, ευχαριστώ. Να θέσουμε το θέμα προς ψήφιση. Δεν θα απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πανταζόπουλο, για την κατανόηση. Λοιπόν, για ψήφιση ημίτου προπολογισμού εσόδων ψώνων Δήμου Αλεξάνδρας, οικονομικό έτος 2020. Ποιοι ψηφίζουν τον προϋπολογισμό? Ψηφίζουμε μόνο, μου επιτρέπετε λίγο, ψηφίζουμε μόνο μισθοδοσία υπαλλήλων και τις χρηματοδοτήσεις των προγράμματων.